Οι μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπάνε κόκκινο. Ξανά οι γιατροί καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει λόγω των τραγικών ελλείψεων. Οι αστικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζονται την υγεία εμπόρευμα και την ανταγωνιστική λειτουργία της προς όφελος των ομίλων που έχει κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Οι πανηγυρισμοί σας για το εμβόλιο δεν μπορούν να κρύψουν τους φοδρούς ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών εταιριών που είναι ασύμβατοι με το κοινωνικό αγαθό της υγείας και επιφυλάσσουν όρους συμβολέων άγνωστους και επικίνδυνους για τους λαούς. Σε ομίλους και τράπεζες δίνεται 1,7 τρισεκατομμύρια, αλλά για την υγεία προβλέπεται μόλις 9 δις, που ούτε αυτό θα διατεθεί στις δημόσιες δομές, αλλά για περαιτέρω εμπορευματοποίηση και συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα με το λαό να πληρώνει αδρά. Εδώ και τώρα να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές, να ενταχθούν στον εθνικό σχεδιασμό χωρίς αποζημίωση. Να εξασφαλιστούν χειρουργία, τεστ, εξετάσεις για όλες τις ασθένειες. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, να ανοίξουν μονάδες εντατικής θεραπείας, να υλοποιηθούν μέτρα πρόληψης της νόσου σε χώρους δουλειάς, γυροκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς.